Εσείς τι ΣΥΡΙΖΑ θέλετε, αυτόν που είναι στην κυβέρνηση και μπορείτε να πείτε ότι είναι και εκτεθειμένος από τη διαχείριση της εξουσίας, ή έναν ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, ο οποίος θα σας βγαίνει ακόμα και από αριστερά? Πώς το προτιμάτε? Στο ΚΚΕ εννοώ, στρατηγικά. Γιατί πρέπει να προτιμάμε το ΣΥΡΙΖΑ εμείς? Μα δεν έχετε επιλογή. Θέλετε, δεν θέλετε, το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πρώτο ή δεύτερο κόμμα. Κοιτάξτε. Πώς το ΚΚΕ εννοώ. Εκτός κι αν πιστεύετε ότι θα αλλάξουν αυτά κάπως. Όχι, κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλουμε από τις εκλογές είναι να βγει νικητής ο λαός. Ο λαός λοιπόν, γνωρίζοντας και έχοντας μία πείρα όλα αυτά τα χρόνια και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από αυτά που του είπαν και από αυτά που έκαναν και από τα μνημόνια που τα ψήφισαν όλοι μαζί, έχει μία συσσωρευμένη πείρα με βάση την οποία πρέπει να σταθεί απέναντι στην κάλπη και να πάρει τη θέση του. Εμείς λοιπόν ως ΚΚΕ λέμε ότι ο λαός πρέπει να βγει νικητής δυναμώνοντας το κόμμα εκείνο το οποίο ναι, στάθηκε αλλά, δίπλα του. Μόλις σας ρώτησε ο Γιώργος, ναι. Μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Τι να πω. Μακάρι, ναι. Και εύχομαι σε κάθε κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές, να έχει απήχηση σε αυτά που κατεβαίνουν στο δημοκρατικό τόξο. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Εύχομαι να πηγαίνει καλά και να πείθει τον κόσμο με τα επιχείρηματά του. Όμως αυτό που σας ρώτησε έχει να κάνει σε σχέση με τους συσχετισμούς του ΚΚΕ με τα υπόλοιπα κόμματα. Πώς προτιμάτε εσείς την επόμενη μέρα? Προτιμάτε ένα κόμμα το οποίο προσδιορίζεται ως αριστερό και μάλιστα πολλές φορές σας τη βγαίνει και από τα αριστερά να βρίσκεται στην εξουσία και να είναι η αριστερά στην εξουσία, ή στην αντιπολίτευση όπου ενδεχομένως εκεί θα σας βγαίνει από τα αριστερά? Ακούστε, το πρόβλημα μας δεν είναι ποιος λέει ότι βγαίνει από τα αριστερά, για να είμαστε και λίγο καθαροί. Δεν είναι προφανώς αυτό το πρόβλημα, και είναι αυτό, το γιατί αλλιώς θα ψήφιζαν εσάς και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λέτε, γιατί το να βάζει κάποιος τον αυτοπροδιορισμό ως αριστερός και να κοροϊδεύει τον κόσμο έχει πολύ κοντά ποδάρια. Και μπορεί σε έναν βαθμό να ξεγελάει έναν λαό, όμως η πραγματικότητα έρχεται να το διαψεύσει. Το πρόβλημα λοιπόν του ΚΚΕ δεν είναι ένα έτερο καθοριστή, ούτε αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα λοιπόν του ΚΚΕ είναι ότι πρέπει να αποδυναμωθεί κάθε πολιτική δύναμη, άσχετα αν ονομάζεται αριστερή ή όχι. Δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι Νέα λυμμένο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ είναι το ίδιο πράγμα? Είναι η ίδια η πολιτική τους, κύριε Πιέρο. Η πολιτική τους είναι η ίδια και εκφράζεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Βεβαίως είναι διαφορετικά κόμματα. Αλίμονο, γιατί και το παιχνίδι στο σύστημα αυτό έτσι παίζεται. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, περνάει την πολιτική της, κουράζει το λαό, οργίζεται, έρχεται μια αυταπάτη που ονομάζεται πότε ΣΥΡΙΖΑ, πότε ΠΑΣΟΚ, πότε κάτι άλλο, πολλές εφεδρίες, ότι θα έρθει με το μαγικό ραβδάκι να του δώσει όλα αυτά τα οποία του πήρε η Νέα Δημοκρατία, ξαναπαίρνει και εκείνος και ούτω καθεξής. Ξεγελάσατε, λοιπόν, κύριε Κούλου, τον κόσμο. Τι λοιπόν η καραμέλα, αυτό μετά το γαϊτανάκι της σκυτάλης, αυτό πρέπει να τελειώσει. Και αυτή τη στιγμή η απάντηση και το δίλημα δεν είναι να διαλέξει το χειρότερο ή το μικρότερο κακό ή το μεγαλύτερο κακό. Αυτό που πρέπει να διαλέξει είναι αυτό που το αξίζει. Είναι να ανοίξει έναν δρόμο που θα του λύνει τα προβλήματα, ωραία, έναν δρόμο που θα του δίνει αυτά που του κλέψαν, που θα ζήσει όπως το αξίζει και αυτό μπορεί, ωραία, να το κάνει με τον αγώνα του και το κουκό στο πλάι. Αν δηλαδή ακούμε τώρα τον κύριο Κούλογλου, ναι, με τόση ευχέρεια να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεγέλασε τον κόσμο, είναι πραγματικά τραγικό. Είναι δηλαδή, κοκκινίζουν και τα ψέματα. Ναι, όταν δηλαδή οι συντάξεις έχουν κοπεί, όταν δηλαδή τα κόκκινα δάνεια και οι πληστηριασμοί προχωράνε, όταν οι μισθοί είναι, στα τάρταρα, οι εργασιακές σχέσεις είναι κατάμαυρες, τότε έρχεται ο κύριος Κούλογλου να πει τελεία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ψέματα. Μία κουβέντα στον μία αλήθεια λέει, θα τελειώσω, μία αλήθεια παρακαλώ, λέει ο κύριος Κούλογλου, ότι αυτή η πολιτική που ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιεί ήταν αυτή η πραγματική πολιτική την οποία πιστεύετε τότε. Κοιτάξτε. Πάντα πριν από τις εκλογές οξύνεται το φρούτο της σκανδαλολογίας. Είναι γνωστή συνταγή. Όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι υπάρχει σκάνδαλο, υπάρχει. Υπάρχει. Μεγαλύτερο μερίδιο ευθυνών υπάρχει. Σε 25 χώρες του κόσμου, βέβαια, έτσι, όχι στην Ελλάδα μόνο. Υπάρχει σκάνδαλο. Με όμως πολιτικά πρόσωπα μέσα. Όχι, δεν είναι πολιτικά κοιτάξτε, πρόσωπα. Κοιτάξτε, η Εκσταστική Επιτροπή δεν έβγαλε κάτι. Από εκεί, και πέρα όμως, να δούμε και την ουσία των σκανδάλων. Καταρχάς, επειδή ακούστηκαν διάφορα, να μην ξεχάσουμε το σκάνδαλο του βατοπεδίου, το σκάνδαλο της Ζήμες. Πολιτικά πρόσωπα. Το όχι. Τώρα όλοι αθωωθήκαν. Δηλαδή πια μετά από 15 χρόνια αυτό δεν είναι κανένας που να έχει καταδικαστεί. Όλοι αθωωθήκαν. Κύριε Κεφαλογιάννη, το ότι αυτό ήταν σκάνδαλο, ότι ήταν σκάνδαλο το βατοπεδίο για πολιτικά πρόσωπα. Ναι, θέλετε να μου αφήσετε να μιλήσω. Λοιπόν,
το ότι αθώνονται πολιτικά πρόσωπα, αυτό δεν αλλάζει την ουσία του σκανδάλου. Ότι υπάρχει σκάνδαλο και μίζες και χρήματα και το πώς νόμιμα σε εισαγωγικά με τη δική τους λογική και τη δική τους πολιτική και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μιζάρουν, αυτό είναι το νόμιμο. Από εκεί και πέρα όμως, το μεγαλύτερο σκάνδαλο για μας είναι το ότι υπάρχει ένας τεράστιος χορός δισεκατομμυρίων ανάμεσα αυτές τις επιχειρήσεις για τα φάρμακα και στα νοσοκομεία οι άνθρωποι δεν μπορούν να γιατρευτούν. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υποφέρει, προσπαθεί να προσφέρει και οι συνθήκες και οι υποδομές είναι απαράδεκτες. Εσείς από πού θα παίρνατε φάρμακα αν κυβερνούσατε για παράδειγμα? Αν κυβερνούσαμε θα υπήρχε η οικονομία τέτοια που θα είχαμε παραγωγή φαρμάκων εδώ. Και θα ήταν το φαρμακείο δωρεάν. Ναι. Αλλά θα σας το πω όταν θα μεγαλέσετε να σας πω το σύνολο της πρότασής μας. Ναι. Αλλά για να ολοκληρώσουμε και με το σκάνδαλο αυτό. Που εμείς τι λέμε, για να μιλήσω για το κράτος δικαίου που είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης ως αιτία. Γιατί τα σκάνδαλα είναι σύμφυτα με το σύστημα αυτό και την πολιτική. Γι' αυτό άρα και δεν τελειώνουν ποτά. Μερίδιο ευθυνών είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, ας πούμε αυτό. Μερίδιο ευθυνών πάντα υπάρχει σε αυτούς που ασκούν την πολιτική και την πρακτική αυτών των πραγμάτων. Για εμείς το ΚΚΕ είναι ανεξάρτητη. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες όπου και αν αυτές υπάρχουν. Ωραία. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη για εσάς. Κοιτάξτε, ας το αποδείξει η δικαιοσύνη αυτό. Δεν είναι εξορισμού ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Εξορισμού δεν πιστεύετε στη διάρκεια των εξουσιών. Εξορισμού μπορεί να είναι, αλλά η πείρα που έχουμε είναι ότι οι κυβερνήσεις παρεμβαίνουν στο έργο της. Αυτή είναι η πείρα μας. Και αυτό δεν μπορεί να το κρύψει κανένας. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, για να τελειώσω λίγο. Λοιπόν. Και να κάνω και ένα σχόλιο λίγο στα προηγούμενα. Γιατί κράτος δικαίου, κύριε Κεφαλογιάννη, δεν είναι ένα κράτος το οποίο έχει καταδικάσει ένα λαό που παράγει και δουλεύει να είναι φτωχός και πέντε οικογένειες να είναι πάμπλουτες. Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Επιτρέψτε μου λοιπόν, διεθνή, το κράτος δικαίου στη διεθνή, όπως τα λέτε εσείς, είναι να είναι όλες οι απεργίες παράνομες, ένα σπίτι να βγαίνει στον πληστηριασμό μπαμ μπαμ, και όλες οι μίζες, οι offshore και τα λοιπά να είναι νόμιμες. Αυτό είναι το κράτος δικαίου το δικό σας. Λοιπόν, για να τελειώσω και με τα εθνικά ζητήματα... Όλες εμάς το κράτος δικαίου το δικό μας, δεν καταδικάζουμε τα στελέχη μας με μαρτυρίες ψεύτικες όπως έγινε στο παρελθόν σας. Εντάξει, αφήστε τώρα την παρελθοντολογία. Κρατήστε τον κακό σας σε αυτό καλύτερα μέσα σας. Αφήστε τον, μην το βγάζετε. Εσείς να διαβάζετε καλά την ιστορία για να μην κάνετε τα ίδια λάθη. Να τελειώσω λίγο για τα εθνικά. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση για τα εθνικά θέματα, γιατί πολλά ακούστηκαν. Και κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός από το λαό. Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και οξύνεται. Γιατί οξύνονται όλοι οι ανταγωνισμοί στη γειτονιά μας και στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Πιστεύετε σε ένα θερμό επεισόδιο δηλαδή? Κοιτάξτε, τα θερμά επεισόδια, τα οποία έτσι κι αλλιώς γίνονται κατά τόπους, τα θερμά επεισόδια είναι η έκφραση της άλλης πολιτικής όταν οι ανταγωνισμοί και η μάχη που δίνουν τα μεγαθύρια, Αμερική, Ρωσία, Κίνα και λοιπές δυνάμεις που θέλουν να μοιράσουν τη λία του πλούτου, των αγωγών, της ενέργειας, αυτές οι αντιπαραθέσεις οδηγούν και σε θερμά επεισόδια. Μάλιστα. Η Τουρκία που κλιμακώνει πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι ανήκει στο ΝΑΤΟ. Και εδώ πρέπει να κλείσουμε με το συμπέρασμα ότι τα πάντα που γίνονται γύρω μας και η Συμφωνία των Πρεσπών και τα σύνορα που θέλουν να αλλάξουν και τα αλυτρωτικά ζητήματα που υπάρχουν στις συνθήκες των Πρεσπών. Ωραία. Είναι για να αξιοποιηθούν σε μια προσπάθεια που και ο ΣΥΡΙΖΑ με θρησκευτική ευλάβεια, για να χρησιμοποιήσω τον κύριο Κούλογλου την έκφραση, υπηρετεί. Εντάξει. Να γίνει η χώρα μας υπηρέτης λοιπόν των ατοικών συμφερόντων και η Νέα Δημοκρατία φυσικά δεν αγγίζει καθόλου τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους. Και κυρία Μπαλού, εσείς πιστεύετε ότι έχει δικαίωμα στις άδειες ένας αμετανόητος τρομοκράτης? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο που διέπει αυτά τις άδειες των φυλακισμένων στο φρονιστικό σύστημα συνολικά και με βάση αυτό πρέπει να παίρνονται και αποφάσεις. Και λέει ο κ. Κεφαλογιάννης από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την κυβέρνηση. Εσείς θέλετε να παίρνει άδειες ο κ. Κουφοντίνας, θέλετε να το βλέπετε εσείς? Εμείς λέμε ότι αν υπάρχει ένα σοφρονιστικό σύστημα το οποίο συνολικά πάσχει και έτσι το βλέπουμε ολόκληρο, σε αυτό θα πάρουμε θέση όταν θα έρθει η ώρα. Επί του προκειμένου λοιπόν σας λέω ότι εφόσον υπάρχουν κάποιοι κανόνες, αυτοί οι κανόνες θα εφαρμόζονται. Αλλιώς να τους αλλάξουν αυτοί που τους έχουν εσείς δημιουργήσει. Σας είπα, εμείς θα έχουμε αλλάξει το σύνολο της λειτουργίας όταν θα είμαστε εκεί. Και δεν θα υπάρχουν κουφοντίνες.
Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, για να τελειώσω, έχω ένα λεπτό, μισό λεπτό. Μία κουβέντα για να πάμε στην επόμενη. Μία κουβέντα. Η ουσία, κατά τη γνώμη μας, είναι ότι δεν πρέπει πραγματικά ο λαός να συντριβεί μέσα σε αυτές τις συμπληγάδες της πόλωσης και του αποπροσανατολισμού, οι οποίες θα οξύνονται. Είναι τα προβλήματά του μπροστά και πρέπει για μας αυτό που είναι απάντηση σε όλα αυτά τα φαινόμενα είναι το οργανωμένο ταξικό κίνημα, χωρίς κουκούλες, που θέτει στόχους ικανοποίηση των αναγκών του και ανοίγει το δρόμο της ανατροπής αυτού του συστήματος.